Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε Δευτέρα απόγευμα λίγο μετά τις 7.30 με τη ζωντανή αθλητική εκπομπή 90 συν, όπως πάντα μαζί σας η Φωτεινή Πασχαλίδου και ο Κώστας Τοτοκότζης. Σήμερα λοιπόν είμαστε ακόμη μία Δευτέρα κοντά σας με πάρα πολλά νέα από τον αθλητικό χώρο εδώ της περιοχής μας, με εκλεκτούς καλεσμένους τους οποίους θα τους δείτε σε λίγα μόλις λεπτά μετά τα δύο πρώτα θεματάκια που έχουμε να σας ενημερώσουμε και φυσικά πολλά πολλά άλλα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα αποτελέσματα της Super League της 17ης αγωνιστικής. Ξάνθη Πλατανιάς 3-2, Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος 1-1, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 3-2, Κέρκυρα ΠΑΟΚ 0-3, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα 3-1, Ατρόμητος Πανετολικός 0-1, ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννηνα 3-1, Ολυμπιακός Λαμία είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη που είναι στο 6ο λεπτό, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι 0-0 μέχρι στιγμής, η βαθμολογία μετά από 17 αγώνες στην κορυφή, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 37 βαθμούς, Ολυμπιακός 35 βέβαια με έναν αγώνα λιγότερο, Ατρόμητος 33, Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης 26, Ξάνθη 24, Λεβαδιακός 21, Λάρισα 20, Παναθηναϊκός 19, ΠΑΣ Γιάννηνα Πανετολικός 18, Λαμία 16 με έναν αγώνα λιγότερο, Απόλλωνος Σμύρνης 13, στην επικίνδυνη ζώνη Κέρκυρα 11 βαθμοί και Πλατανιάς τελευταία θέση με 6 βαθμούς. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα της Football League της 11ης αγωνιστικής. Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας 1-1, Πανεγυάλιος Όφη 0-2, ΑΕ Καραϊσκάκης Παναχαϊκή 0-1, Εγινιακός Πανσεραϊκός 1-0, Απόλλων Λάρισας Άρης 0-2, Εργοτέλης Αχαρναϊκός 3-0 ανεφαγώνα. Καλυθέα Βέρεια 1-1, Κισαμικός Αναγέννηση Καρτίτσας 1-0, Τρίκαλα Σπάρτη 2-1. Στην κορυφή, η μόνη έτη ομάδα μετά από 11 αγώνες με δύο σοπαλίες μόλις, ο Άρης με 29 βαθμούς, ακολουθεί η Παναχαϊκή από κοντά με 26, Όφη πιο κάτω 21 με ένα αγώνα λιγότερο, Τρίκαλα επίσης 21, Σπάρτη 17, ΑΕ Καραϊσκάκης 16, Δόξα Δράμας 16 με ένα αγώνα λιγότερο, Απόλλων Πόντου 15, Κισαμικός 15 με ένα αγώνα λιγότερο, Βέρεια 14 με ένα αγώνα λιγότερο, Αναγέννηση Καρτίτσας και Εγινιακός επίσης 14, στην επικίνδυνη ζώνη Απόλλων Λάρισας 12, Πασαραϊκός 11, Πανηγιάλιος 10, Καλυθέα 9, Εργοτέλης 6, όλων στον Αχαρναϊκός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική, Πανηγιάλιος Κισαμικός, Αναγέννηση Καρδίτσας Εγινιακός, Όφη Απόλλων Πόντου, Πανσεραϊκός Τρίκαλα, Δόξα Δράμας Απόλλων Λάρισας, Σπάρτη Καλυθέα, Άρισα Έκαρεσκάκης και Βέρεια Εργοτέλης. Σειρά τώρα έχει το σημερινό παράθυρο της εκπομπής. Καλεσμένοι εδώ στο στούντιο της εκπομπής είναι δύο από τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚΟΜΟΝΤΗΣ που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κώστα, συγγνώμη, θέλω να τους συστήσεις όπως είπες πριν. Όπως είπες πριν. Όπως πριν. Είναι ο σέντερ της ομάδας, ο ψηλός της ομάδας, ο Αλέξανδρος Θοδωρίδης και το μοντέλο της ομάδας, ο Άκης ο Καραμπίλης. Καλή προσέγγιση. Ένα από τα μοντέλα της ομάδας, γιατί είχαμε άλλους δύο φετινούς και άλλους περσινούς. Έτσι, για το φετινό. Παιδιά, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε πρώτα, Αλέξανδρε, με σένα, τις εντυπώσεις της πρώτης αγχώδης εμφάνισης τα τρία πρώτα δεκάλεπτα χθες με τον αγώ Ορφέα Νέου Σκοπού. Τελικά λύθηκε, θα λέγαμε. Λύθηκαν τα χέρια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Νίκησε η ομάδα άνετα με 30 πόντους. Τις εντυπώσεις. Καταρχάς, να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς. Που μπήκαμε αγχωτικά, γιατί ήταν ένας τελικός. Όπως γνωρίζετε, η ομάδα προέρχεται από ήττες και από κάποια προβλήματα που βρήκαν το φως της νέας χρονιάς και τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όντως, μπήκαμε αγχωτικά, αλλά καταφέραμε με πάθος και με ομαδικότητα να τα προσπεράσουμε και να πάρουμε τη σημαντική νίκη. Και τώρα βλέπουμε το μάτς με το Μαντουλίδη, τον επόμενο τελικό. Ακριβώς, τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. Άκη, τις δικές σου εντυπώσεις, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνεις για το μικρό ρεκόρ πόντων. Για τη φετινή χρονιά, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα και από μένα για τους τηλεθεατές. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί προερχόμαστε, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, από πολλές ήττες, συνεχόμενες θα έλεγα. Μετά την αρχή της χρονιάς που είχαμε βρει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Εμφανίστηκαν στο προσκήνιο κάποια προβλήματα με την αποχώρηση και του αρχηγού μας, τα οποία έφεραν την ομάδα να αναζητά ένα καινούριο πρόσωπο, έναν χαρακτήρα. Αργήσαμε να το βρούμε στο παιχνίδι με τον Ορφέα, αλλά στο τέλος καταφέραμε και πήραμε και μία διαφορά που στον goal average στο τέλος μπορεί να κρίνει πολλά αποτελέσματα για ποια ομάδα θα πέσει και ποια θα μείνει στην κατηγορία. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και στους δύο και μετά την νίκη, μετά το τέλος του αγώνα, την αφιερώσετε. Πήγατε κατευθείαν στον αρχηγό της ομάδας, όπως αναφέρατε. Αποχώρησε βέβαια από την ομάδα ο Γιώργος Κουτσοβασίλης. Βεβαίως. Και ήσασταν μια αγκαλιά όλη η ομάδα. Δεν ξεχνάμε
το τι έχει προσφέρει ο Γιώργος φυσικά, ο οποίος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη, αλλά και για τους νεαρούς αθλητές οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, διότι η εμπειρία του προσφέρει προφανώς και σε εμάς κάποια πράγματα, μας βελτιώνει σε πολλούς τομείς, εκτός τους ατομικούς και στο μπάσκετ, αλλά και σαν χαρακτήρες. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω στο σχόλιά σου, Κώστα, είναι ότι όντως εγώ έχω παίξει με τον Γιώργο Μητσοβασίλη και τα προηγούμενα χρόνια και ανεβαίνοντας κατηγορία με την ΑΕΚ Κομωτινής και παίζοντας και μια χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μεγάλη απώλεια. Σίγουρα καλούμαστε να αναπληρώσουμε αναπάντεχα ένα κενό, το οποίο είναι δυσβάσταχτο, είναι μεγάλο. Αλλά εννοείται πως εμείς σεβόμαστε την απόφαση του παίχτη, είμαστε μαζί του και σίγουρα είναι πάντοτε για μας ένας ξεχωριστός φιλάθλος. Τα προβλήματα πάντα υπάρχουν σε μια οικογένεια, έτσι είναι και η οικογένεια της ΑΕΚ Κομωτινής. Προφανώς. Πορεύεστε από εδώ και πέρα. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, ζωντανίστε στην υπόθεση. Σίγουρα, σίγουρα, απλά δεν βασιζόμαστε και μόνο στην ελπίδα, έτσι. Παιδιά, παράλληλα στις αλλαγές, τις αναταράξεις και τις ανακατατάξεις που έγιναν μέσα στην ομάδα, πώς είναι το κλίμα από εδώ και πέρα και τι στόχο έχετε από εδώ και πέρα σαν ομάδα? Κοιτάξτε, ο στόχος από την αρχή της χρονιάς ήταν παραμονή. Δεν θα αλλάξει ο στόχος παρά τα όποια προβλήματα. Εγωισμός υπάρχει στην ομάδα, η ομάδα δουλεύει καθημερινά για να ανταπεξέλθουμε και να κερδίσουμε, να μπούμε νικητές στο τέλος, πέραν τα προβλήματα που υπάρχουν. Και γι' αυτό και οι δύο προπονητές μας, και ο κύριος Μουράτ και ο κύριος Βασίλης, δουλεύουν καθημερινά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν την ομάδα και μας βοηθάνε στα όποια προβλήματα έχουν. Εννοείται πως μόνο εύκολο δεν θα ήταν το έργο για αυτή τη χρονιά για την ΑΕΚ. Και εγώ και ο Άκης και άλλα παιδιά που μας είπαν να μας προσκάλεσαν να παίξουμε στην ομάδα αυτή τη χρονιά, ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο. Οπότε από αυτή τη σκοπιά αυτό δεν αλλάζει. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, έρχονται κάποια προβλήματα να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα. Εμείς ως παίκτες καλούμαστε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, αν με αφήσετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε κάτω από τις οδηγίες των προπονητών. Και για τη δική μας την αξιοπρέπεια, αλλά και για την αξιοπρέπεια της ίδιας της ομάδος. Σίγουρα και κάθε χρονιά δεν είναι ίδια. Πέρσι κάνετε πορεία πρωταθλητισμού, ένα κλικ θα λέγαμε πριν από την άνοδο. Είναι διαφορετικές οι χρονιές και ευελπιστούν όλοι βέβαια και η Κομωτινή και όχι μόνο η Κομωτινή φίλαθλοι, την παραμονή της ομάδας. Εμένα γιατί αρέσει, έχει κάνει πολλά βήματα ναι, Φωτεινή τα τελευταία τρία χρόνια. Μου αρέσει πολύ το πάθος και το κουράγιο που έχουν και οι προπονητές αλλά και τα παιδιά και βάζουν πραγματικά, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να καταφέρουν τον σκοπό τους. Πραγματικά, παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο, είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κάνετε. Γιατί σίγουρα πάντα υπάρχουν δυσκολίες και στις ομάδες και γενικότερα στη ζωή. Το θέμα είναι ότι δεν πτωείστε, δεν σκύβετε το κεφάλι, ίσα ίσα το σηκώνετε πιο ψηλά και προχωράτε πιο δυνατή. Μέσα από μια τέτοια κατάσταση, μόνο όφελος μπορεί να έχει και ένας παίκτης και ένα σύνολο μια ομάδα. Διότι βγάζει χαρακτήρα και προσπάθεια μέσα από τα προβλήματα. Ακόμη και γίνεται και συλλογική μεγαλύτερη προσπάθεια, θα έλεγα. Ωραία. Καλή επιτυχία, εμείς σας ευχόμαστε στην πορεία. Τα λέμε βέβαια συνέχεια. Να πούμε ότι μας έχετε από κοντά, θα έλεγα, μας στηρίζετε και μας προβάλλετε. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλους όσους προσπαθούν, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι. Θέλουμε να αναδεικνύουμε τη δουλειά του καθενός, αλλά πραγματικά αυτό που είπα και πριν, η προσπάθειά σας είναι αξιοθαύμαστη. Όλοι περνάνε δύσκολα, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι, σε οποιοδήποτε άθλημα, αλλά κάποια πράγματα καλό είναι να λέγονται. Και για το καλό της πόλης της Κομωτινής. Τουλάχιστον το βάζετε, εγώ προσωπικά ασχολούμαι τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε τα κάνουμε για τον μπάσκετ. Κώστα, πάω πιο παλιά, δηλαδή στο Δάσο Κομωτινή και τις ιστορικές πορείες, άλλα χρόνια τότε, άλλα τώρα. Κοίτα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που λες και θα σταθώ εδώ γιατί όντως εγώ πριν από κάποια χρόνια που είχα έρθει πρώτη φορά στην ΑΕΚ Κομωτινής, ήμασταν τότε στο Αλφα Τοπικό, τη χρονιά ανόδου και αρχίζαμε από τότε να αναχτούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και να έρχεται και ο κόσμος να μας βλέπει στο γήπεδο. Καλώς ή κακώς, το μπάσκετ της Κομωτινής είναι τώρα το κύριο άθλημα μετά και από τα όσα συνέβησαν με το Παθρακικό. Ναι. Οπότε και εμείς έχουμε αυτόν τον ρόλο έτσι, να στηρίξουμε το άθλημα για το καλό της πόλης, αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Να έρχονται όπως έρχονται τα μικρά παιδιά,
να και βλέπουν εμάς, όπως εμείς ερχόμασταν όταν ήμασταν στην ηλικία τους και βλέπαμε παίκτες μεγαλύτερους. Οπότε υπάρχει και μια ηθική σκοπιά πίσω από το κομμάτι. Μια που αναφέρεσαι, Αλέξανδρε, και στον κόσμο, ο κόσμος συνεχίζει να στηρίζει παρά τα προβλήματα την ομάδα. Βλέπουμε ότι γεμίζει το κλειστό γυμναστήριο. Το γήπεδο χθες, να πούμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε να έχει τόσο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος φαίνεται ότι αγαπάει την ομάδα και είναι κοντά στην προσπάθειά μας. Και με μια ομάδα, αν δίνουμε θεωρητικά, δηλαδή με νέα παιδιά, τελευταία είναι χωρίς νίκη, μάλλον του νέου σκοπού. Πολύ σημαντικό είναι και πόσο κοινωνικοποιημένη είναι η ομάδα από την διοίκηση μέχρι τους παίκτες. Πόσο κοντά έχετε έρθει και με τους επαγγελματίες της πόλης αλλά και με το κοινό. Δείχνει ο κόσμος την αγάπη του, αλλά δείχνετε κι εσείς. Και είστε πάντα μέσα στα πράγματα και από ό,τι παρακολουθούμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα κάνετε και την βόλτα σας, θα πάτε στα τοπικά μαγαζιά. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχόμενη ροή σε αυτό και το δουλεύετε πολύ καλά σαν ομάδα. Εννοείται πως. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ και της ομάδας, μεταξύ των χορηγών, γιατί πίσω από τις παροχές βρίσκονται οι χορηγοί, τους οποίους ευχαριστούμε και από αυτό το πάνελ, εννοείται. Οπότε μια πολύ μικρή κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Και σίγουρα αυτό είναι και το καλό της επαρχίας. Γιατί παίζεις μπάσκετ στην Κομωτινή που είναι συγκριτικά μια κομμόπολη και σε βλέπουν όλοι έξω. Έτσι. Σε ρωτούν αν με ποιον θα παίξετε. Έτσι, πολύ σημαντικό. Θα έρθουν στο γήπεδο για παράδειγμα, έχουμε πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς που μας συναντούν, μας ρωτάνε για την πορεία. Σημαντική, Αλέξανδρε, είναι και η βοήθεια του ΤΕΦΑ, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Εννοείται. Εννοείται. Να σταθώ λίγο στο επόμενο παιχνίδι. Ένας τελικός, όπως είπατε, πόσο σημαντικό ο Μαντουλίδης, παρόλο που έχανε με τον Γκάς 26 πόντους, δυσκόλεψε την ομάδα του. Γκάς, ποιο είναι το κουμπί για να πάρετε την νίκη εκτός έδρας, που θα είναι στην ουσία διπλή νίκη, γιατί την έχετε την ομάδα τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος εδώ μέσα. Είναι αλήθεια ότι θα αρχίσω εγώ να απαντώ από αυτή την ερώτηση. Γιατί αγωνιζόμουν και στο Μαντουλίδη 2 χρόνια. Οπότε, οπότε είναι τέτοια η συγκυρία που. Θα πρέπει να απαντήσω. Κοιτάξτε, εμείς έχοντας τα όσα προβλήματα πηγαίνουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Σίγουρα το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε ως παίχτες αυτό το ψυχολογικό βάρος που έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που προσπαθούν οι προπονητές να μην αφήσουν να περάσουν την ομάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι και εφικτό στην πράξη. Μπορεί στη θεωρία να είναι, αλλά όχι στην πράξη. Αυτό το καταφέρετε στο 4ο δεκάλεπτο χθες. Ναι. Ένα σκουπού με επιθετική άμυνα, η ομάδα έλυσε τα χέρια της και δείξαμε 30 πόντους. Βέβαια, το ζητούμενο είναι να μπούμε χωρίς άγχος να το διασκεδάσουμε. Σίγουρα το μάτς θα κριθεί στην ψυχή και στο πόσο το θέλει κάθε ομάδα. Η ομάδα του Μαντουλίδη είναι μια ταλαντούχα ομάδα με πολλούς ανερχόμενους ταλαντούχους παίχτες. Και αν με το ανεαρό της ηλικίας, δηλαδή παρόλο που είναι νέα ομάδα και με νέους παίχτες και μικρές ηλικίες, είναι πάντοτε μια επικίνδυνη ομάδα η οποία δουλεύει πολύ καλά στην πίεση, έχει ο καθένας ρόλο, οπότε εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Έχει και καλό φυτώριο πάντα, εννοείται. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται και είχα συμπαίχτες όταν ήμουν στο Μαντουλίδη, οι οποίοι τώρα παίζουν στην Α1. Οπότε το γνωρίζω αυτό το κομμάτι πάρα πολύ καλά. Εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για το μάτς, πολύ καλά ψυχολογικά, να δουλέψουμε όλη αυτή την εβδομάδα σε κομμάτια τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως η πίεση στην μπάλα και να στοχεύσουμε ακριβώς σε συστήματα και παίχτες, ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Άκη, η δικιά σου λέει το κουμπί είσαι από τους γρήγορους παίκτες της ομάδας. Ναι. Δίνεις όθηση μπροστά. Δίνω όθηση. Το θέμα είναι να μείνουμε πιστοί στο κομμάτι, στην τακτική την οποία θα οργανώσουμε όλη τη βδομάδα. Η οποία, να πούμε την αλήθεια, έχει ξεκινήσει ήδη από τους προπονητές, το scouting κλπ. Να μείνουμε πιστοί καθ' όλη τη διάρκεια, να είμαστε προσιλωμένοι στο πλάνο που θα έχουμε οργανώσει και να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δηλαδή για οποιαδήποτε πίεση προκαλέσει ο αντίπαλος. Και αν το παιχνίδι ξεφύγει είτε υπέρ μας είτε κατά μας, να μην το παρατήσουμε και να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Πάντα όμως το κλειδί είναι η πίστη, η ψυχολογία και το ποιος θα θέλει περισσότερο αυτό το παιχνίδι.
Διότι και η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει μέχρι το τέλος για την παραμονή. Αυτό. Τώρα, εφόσον φύγαμε από τη επικαιρότητα στα θέματα και είπαμε για όλους τους αγώνες, εγώ θέλω να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τα παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε μέσα στα πράγματα, τα γνωρίζουμε τα παιδιά, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν τόσες πολλές πληροφορίες γι' αυτά, θα ήθελα ένα σύντομο βιογραφικό από τον καθένα σας. Αλέξανδρε, να ξεκινήσουμε με σένα. Θέλω να μου πεις από πού κατάγεσαι, πώς βρέθηκες εδώ στην πόλη μας και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει αρκετός τηλεοπτικός χρόνος για... Εμείς μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ, δεν ξέρω για σένα. Έχω ώρα. Καταρχάς, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα από πολύ πολύ μικρός την ενασχόληση με αυτό το αγαπημένο άθλημα. Από τρίτη δημοτικού, νομίζω. Δηλαδή, παίζω πάνω από μια δεκαετία μπάσκετ. Το οποίο με έχει προσφέρει πάρα πολλά. Εγώ ξεκίνησα από τις ακαδημίες της ΜΕΝΤ, από τον ΠΑΟΚ, ακαδημίες ΜΕΝΤ, μετά παιδευτικά τμήματα στον Άρη. Από τους παππούδες της ομάδας. Βεβαίως. Πανηγυρίζοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων με τον Άρη, με τους 90 διάρηδες. Και ύστερα. Το μπάσκετ με βοήθησε να μπω και στο πανεπιστήμιο, αφού είχα τα μόρια τα 10% από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και να είμαι ο πρώτος αθλητής που μπήκα στη δικιά μου τη σχολή. Οπότε όλοι με ξέραν ως αθλητή. Η οποία να πούμε ότι δεν είναι τα τεφά, να πούμε ότι σπουδάζεις πολιτικές επιστήμες. Βεβαίως, ναι, ήταν πρώτη επιλογή οι πολιτικές επιστήμες. Είχα και την αξίωση να συμμετάσχω και με υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Άρα μπορώ να σε καλέσω και στο κεντρικό δελτίο πάνω στις πολιτικές επιστήμες. Εννοείται με τα χαράς να συζητήσουμε και για την επικαιρότητα, τη διεθνή και την εγχώρια. Έχεις βλέψεις να κάνεις στροφή και να ασχοληθείς με κάτι άλλο από εδώ και πέρα ή το μπάσκετ είναι η πρώτη σου προτεραιότητα? Κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Αμφιταλαντεύομαι κι εγώ μέσα μου. Είναι αλήθεια ότι το μπάσκετ το πήγαινα μέχρι τώρα συνδυαστικά. Ως χόμπι, με έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και έχω γνωρίσει και πολλοί αξιόλογους ανθρώπους που θα με βοηθήσουν στη συνέχεια. Ωστόσο, σίγουρα οι πολιτικές επιστήμες είναι ένας κλάδος που θέλω να ακολουθήσω. Σίγουρα, είτε είναι ο δρόμος του μπάσκετ, είτε ο δρόμος της πολιτικής επιστήμης, είναι ένα δύσβατο μονοπάτι και ο ένας και το ένα και το άλλο. Οπότε είμαι λίγο βλέποντας και κάνοντας, step by step, βήμα-βήμα. Και αυτό που θα κληθώ να διαλέξω θα είναι ό,τι το καλύτερο για μένα. Και είναι αναλόγως και τις ευκαιρίες οι οποίες θα δοθούν, έτσι. Πρωτίστως είναι ευκαιρίες, πιθανότητες, αν και είμαι και της άποψης ότι εσύ κυνηγάς και τις ευκαιρίες. Σίγουρα, πάντα έτσι είναι. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε, ό,τι και αν κάνεις. Και Άκη, περνάμε σε σένα. Εγώ είμαι από τα πανέμορφα Ιωάννινα. Πολύ ωραία. Ξεκίνησα από... Υπηρώ της πατριώτης, δηλαδή. Ναι. Καλό αυτό. Ξεκίνησα από νεαρή ηλικία με τον αθλητισμό. Δεν ήταν το μπάσκετ το πρώτο μου άθλημα. Με τι ξεκίνησες να ασχοληθείς? Ξεκίνησα με κολύμβηση, όπως σε όλα τα παιδιά νομίζω. Το δικό μου άθλημα. Μετέπειτα, γύρω στην τετάρτη δημοτικού, ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, το οποίο ήταν συνδυαστικά με κάποια άλλα αθλήματα. Ξεκίνησα στην ομάδα του ΑΧΣΥ μέχρι και τα 18 μου χρόνια, όπου πέρασα φοιτητής εδώ πέρα, στα τεφά βεβαίως. Και μετά αγωνίστηκα στην Ασπίδα Ξάνθης, μέχρι φέτος, όπου έγινε η πρόταση και ήρθα στην Κομωτινή για να τελειώσω και τις σπουδές μου. Έχεις ειδικότητα πάνω στο μπάσκετ? Όχι, έχω αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών. Πολύ σημαντικό. Και πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου από εδώ και πέρα? Το μέλλον είναι λίγο δύσκολο. Ήδη αποφάσισα από φέτος με την αρχή της χρονιάς, διότι είχα μία πρόταση για να δουλέψω πάνω στο αντικείμενό μου, ναι, σε μία ομάδα ποδοσφαίρου, την οποία αναγκαστικά δεν μπορούσα να την δεχθώ, διότι και η σχολή είναι απαιτητική με τα υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά και λόγω μπάσκετ, καλαθοσφαίρησης. Έτσι, από του χρόνου θα πέσει σίγουρα πολύ σκέψη για το τι μέλη γενέστε. Και ανάλογα τις προτάσεις που θα έχουν πέσει στο τραπέζι, θα πρέπει να αποφασίσω. Αν και νομίζω θα το κάνω συνδυαστικά, είτε με κάποιο μεταπτυχιακό, είτε με μια part-time δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου, για να μην χάσω κάποιο από τους δύο χώρους. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστώ για σένα. Παιδιά, να σας ρωτήσω και κάτι, έτσι, επ' ευκαιρίας που είχαμε και την εμπειρία του μοντέλου εδώ πέρα με τον Άκη, που είχαμε συνεργαστεί με ένα κατάστημα της Κομωτινής.
Θέλω να σας ρωτήσω, οι αθλητές, τους δίνονται κάποιες ευκαιρίες να εργαστούν σαν ηθοποιοί, σαν παρουσιαστές, είτε σαν μοντέλα. Σας έχει δοθεί κάποια τέτοια ευκαιρία μέχρι τώρα ή σας έχει περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο? Βέβαια, εντάξει, στην πόλη της Κομωτίνης είναι λίγο δύσκολο, αλλά είτε στη συμπρωτεύουσα είτε στην πρωτεύουσα δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Για να μην παρεξηγηθούμε, Αλέξανδρο, και εσείς μοντέλο. Ναι, δεν το συζητώ. Απλά δεν έχουμε συνεργαστεί με τον Αλέξανδρο ακόμη. Όχι ακόμη. Μάλλον πρέπει να χρειαστούμε μεγαλύτερα ρούχα γι' αυτό. Την επόμενη φορά όμως. Βέβαια. Εντάξει, σίγουρα όταν ανεβαίνεις και κατηγορίες, είτε είσαι σε μια... Σου ανοίγουν διάφορες πόρτες και σε άλλους τομείς. Ανάλογα τη διάθεση και την πρόταση η οποία θα επέλθει εκείνο το χρονικό διάστημα, νομίζω είναι καλό να ένας αθλητής να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και κυρίως είναι κοινωνικές εκδηλώσεις. Ωραία. Αλέξανδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Άκη, και γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, αν θα παίξω σε μεγαλύτερη κατηγορία, ποιο θα είναι το δικό μου το πρόσωπο που θα βγάλω και ακριβώς υπό τη θέση του μπασκετμπολίστα ή κάποιου που είναι λίγο πιο γνωστό σε μια πόλη, πώς ακριβώς θα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το brand name για καλό σκοπό. Εμείς ήδη από τη ΓΑΜ Εθνική ως ΑΕΚ Κομωτινής, και εδώ μου δίνεται ευκαιρία να προβάλλω και το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδος. Έχουμε διοργανώσει κάποιες δράσεις επισκέπτοντας τον Σύλλογο Άγιοι Θεόδωροι των ατόμων με ειδική αναπηρία, δίνοντας μεγάλη χαρά στα παιδιά. Είχαμε κάποια κοινωνικά μηνύματα στις εορτές κατά του ρατσισμού, και νομίζω και ο Καραγιώργος, ένας άλλος συμπαίκτης μας, για τα ζώα και κατά την κακοποίηση των ζώων, ένα σποτάκι διαφημιστικό. Εννοείται πως αυτές οι δράσεις, συν άλλες δράσεις που μπορούν να γίνουν έρανοι, επίσης φιλανθρωπικοί, πάντοτε το τομέας και ο κόσμος του μπάσκετ τα υποδέχεται με μεγάλη χαρά. Και συμμετέχει. Και κοινωνικά, δεν έχετε ζηλέψει και από ομάδες ανωτέρων κατηγοριών. Εννοείται. Έχουμε πλούσια κοινωνική δράση. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, θα καλέσω την αγαπητή Αϊνούρ να έρθει μέσα στο στούντιο και να φέρει και ένα ζευγάρι ακουστικά, παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, τι θα παίξουμε? Είχαμε δύο επιλογές μάλλον για σήμερα. Να παίξουμε είτε το λεγόμενο μπασκετάκι που το έχουμε ξαναπαίξει άλλες δύο φορές, είτε το ποδοσφαιράκι. Αλλά είχαμε τη φαϊνή ιδέα εδώ πέρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλέξανδρε, ναι, θα κάνουμε το παιχνίδι του συμπατριώτη του Αρναούτογλου. Με τα ακουστικά. Λοιπόν, δεν θα βάλεις κατευθείαν εκείνα. Αρναούτογλου με μουτσινά. Όχι με μουτσινά, με τον, πώς θα λένε το φίλο μας που τρώει όλο το φαΐ, το Σταρόβα. Λοιπόν, θα βάλετε τα ακουστικά εναλλάξ, πρώτα αυτά, μετά εκείνα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, θα διαλέξετε ομάδα καταρχήν, ο ένας στον ένα, ο άλλος στον άλλο. Θα λέμε διάφορες λέξεις και να δούμε ποιος θα βρει τις περισσότερες. Απαγορεύονται οι βρισχές, παραγορεύονται οι κακές λέξεις, γιατί είμαστε ζωντανά live και δεν μπορούμε να βάλουμε μπίπε πάνω. Ο σέντερ της ομάδας, ο Αλέξανδρος με τον πρώην διαιτητή και ο Γκάρ μαζί με τη Φωτεινή. Έτσι, λοιπόν. Σωστά. Πάτησα το play, βάλ το αυτό στα αυτάκια σου, δεν έχουμε ακόμα την τεχνολογία που... και μετά θα βάλεις και το μαύρο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Ξεκίνα εσύ με τον Αλέξανδρο. Μετά όμως θα πρέπει να παίξετε κι εσείς. Α, κι εμείς. Η λέξη θα είναι από το μυαλό σας όμως. Εμείς ακούμε, εγώ ακούω μάλλον και μουσική. Και εγώ θα λέω μια λέξη και θα προσπαθήσεις τη βρεις. Προσπαθείς να διαβάσεις τα χείλη. Οποιαδήποτε λέξη. Ότι δεν είναι στο χώρο του αθλητισμού, ως αθλητική. Έχει διάφορα, ναι. Απλά απαγορεύονται οι κακές λέξεις. Βάλε αυτό, βάλε και τα άλλα από πάνω. Γιατί είναι καλή φωτεινή. Είναι στο ανώτερο. Για να μην ακούει. Έτσι. Και ωραία τραγούδια. Ναι. Αλέξανδρε, ξεκινάμε. Ποιο θα λέει. Ένα λεπτό. Κούμπωσε λίγο τα αυτάκια σου. Και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές, όσοι είναι Ολυμπιακοί, για να χαρούν από το 1 το λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός προηγείται της Λαμίας με 1-0. Ωραία. Πάμε. Αλέξανδρε, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Κάρφωμα. 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 Μπράβο. Καπέλο. Καπέλο. Απέλο. Απέλο. Περίπου. Καπέλο. Καπέλο. Μπράβο. Πολύ εύκολα τα λες. Για τους κόλεξες.
Μπάσε. Λες να ακούει. Πες το πιο σιγά. Σουβάλι. Έλα, ξέρεις από αυτά. Ξέρεις από αυτά. Σουβάλι. Ξέρεις από αυτά. Σουβάλι. 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 Με πατάτες. Δεν είναι αυτό. Άκη, εσύ βλέπεις μην έχει τελειώσει το τραγούδι. Το ακούω μέχρι εδώ. Αποδητήρια. Αποδητήρια. Τι κλέβεις. Κλωστήρια. Κλωτήρια το πέντε. Αποδητήρια. Αποδειξή. Όχι. Απόδειξη κάρα. Άλλη μία, άλλη μία. Άλλη μία. Αποδητήρια. Αποδητήρια. Μπράβο. Ωραία. Κάτι καλάμε. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Τελείωσε, ναι. Καλοριφέρ. Καλοριφέρ. Εδώ δεν βρίσκεις το τσουβάλι, θα βρεις το καλοριφέρ. Καλοριφέρ. Καλορο, καλοσόρε. Καλοριφέρ. Καλοριφέρ. Μπράβο, Αλέξανδρε. Λοιπόν, θα πεις κι άλλες. Ακόμα μία και... Λεωφορείο. Πώς άλλη μία. Λεωφορείο. Πολύ εύκολο να το κάνει. Κλαίω. Κλαίς, ναι. Λεωφορείο. Φορείο. Λεωφορείο. Εντάξει. Καταπληκτικό. Επόμενο. Διάλεξε τραγουδάκι. Μπράβο, Αλέξανδρε. Κάτι κάναμε. Κάτι. Όλα τα βρήκε. Όλα τα βρήκε. Σοβαρά. Ωχ, τώρα τι μα περιμένει. Νομίζω. Και τραγουδάκι. Αλέξανδρε, ακούγεται. Και 15 πόντους με τρία καρφώματα το πρώτο κάρφωμα στη λέξη στο παιχνίδι με το μαντήρι. Παίζει το τραγουδάκι, έτσι. Ωραία, ωραία. Για πάμε. Τώρα θα η εκπομπή έχει διαλέξει λατινοαμερικάνικη μουσική, θα έλεγα. Ποιοτική, ποιοτικότατη. Την επόμενη φορά θα έχει καραόκε. Μόνο εγώ θα τον τσεκάρω. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμος. Πάμε. Μπάλα. Αυτό ήταν εύκολο, μπάλα. Ακούει αυτός. Τρέχω. Πώς? Τρέχω. Τρέχω. Πιο εύκολη συνήθω φέρνει να το λες πιο σιγά. Πινιλίκι. Ξανά. Πινιλίκι. Παιχνίδι. Όχι. Πινιλίκι. Κλείσα ακουστικά. Πάρ' τα χέρια από εκεί. Πινιλίκι. Μπι. Όχι. Πινιλίκι. Πινιλίκι. Λοιπόν, χορδί. Χω. Χορδί. Α, τα ακούει, παιδιά. Δεν ακούει. Χορδί. Ναι. Λοιπόν. Χώμα. Κόμμα. Χώμα. Χώμα. Όχι. Χώμα. Κόμμα. Όχι. Λοιπόν. Ξέρεις. Γόμα. Υπήρχε βοήθεια, θα έλεγα. Πατάτα. Ναι. Τσουβάλι, πατάτα. Δεν έχουμε βάλει εδώ πέρα. Λοιπόν. Νομίζω είναι καλύτερο από τον Άρη. Κανένα δύσκολο. Καταπέλτη. Καναπέ. Καταπέλτη. Ξανά. Καταπέλτη. Καταπέλτη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Μπιφτέκι. Μπιφτέκι. Α, θα το σταρώμα και αυτό αμέσω. Το καλό σου παλιό. Λοιπόν. Πάγκο. Μπα. Πάγκος. Χα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα τελευταίο και μετά η σειρά μας. Περίπτερο. Ορίστε. Περίπτερο. Περίπτερο. Ναι, α, δεν γίνεται. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Η λέξη που βρήκα ποια ήτανε. Ποιον δεν βγήκε, το καταπέλτης. Ναι, υπήρχε. Λοιπόν, σειρά μας. Ένα στα γρήγορα. Ορίστε. Λοιπόν. Άκουγες τόση ώρα. Εμένα μου το βάλεις δεν βρω καμία. Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος που είναι επαναστατικός. Να διαλέξω, έτσι, θα διαλέξω Ενρίκε Ιγκλέσιας εγώ. Συνεχίζουμε πιστά. Συνεχίζουμε. Α, Ενρίκε, ακούγατε. Λοιπόν, ποιος θα πεις εμένα. Εγώ. Δημήτρη με τον Πάνο. Α, αυτές τις έχω πει, θα πεις από το μυαλό σου. Βεβαίως. Α, είναι πολύ δυνατά αυτό. Λοιπόν. Όταν είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Κρατήστε το. Λοιπόν, ναι. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω, παιδιά, ό,τι ακούγεται. Δεν θέλω να κλέψω. Με άκουγες τόση ώρα. Αλλά τα πιέζαμε όμως. Σ' ακούω, σ' ακούω.
Μάλλον να μην το λέμε εμείς πολύ δυνατά. Τώρα δεν να ακούω. Να διαβάσει τώρα τα χείλη. Κάλτσα. Ναι. Ξανά. Πληθυντικός. Παιδικός. Πληθυντικός. Μυθικός. Πληθυντικός. Μυθριντάτης, δεν ξέρω. Πληθυντικός. Παναθηναϊκός. Κοντά, επόμενη, επόμενη. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Εντάξει, ήταν εύκολο. Επόμενη. ΠΑΟΚ. Α, δεν είπες. Ναι. Ταξί. Ταξί. Πολύ καλή, μπράβο, μπράβο. Άντε από μία. Κινητό. Τείχο. Κινητό. Κινητό. TikTok. Κινητό. Κοντά, κοντά. Κινητό. Κινητό. Α, εντάξει. Δεν δείχνω. Ήταν να βοηθήσουμε τώρα. Σαν λέω παρουσιαστή. Εγώ, Αλέξανδρε, δεν το προκαλώ. Πάμε να. Ποια δεν βρήκα. Πάμε για το καλό, για το καλό, Κώστα. Α, πληθυντικός. Εγώ τι άκουγα. Εγώ καμία δεν θα βρω, δεν ξέρω για εσάς. Μυθριδά. Μυθριδά. Δεν το θυμηθήκα τον κύριο. Λοιπόν. Ακούς, πάτα τα κιόλα. Πάμε για το καλό. Εγώ δεν ακούω από εδώ. Θάλασσα και το μαλλί. Λοιπόν, πάμε. Λαμία λέξη. Ρολόι. Ναι. Ρολόι. Κολόνα. Καμία τρόπαξα. Ρολόι. 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 Ωραία. Καλά είμαστε. Πολύ δυνατά το βάλετε σε μένα, δεν ακούω τίποτα. Καλετέρμα το είχαμε σε όλους. Να βγάλω το να δω. Όχι. Όχι. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Εύκολο ήταν αυτό. Εντάξει, ήταν εύκολο. Εντάξει, προφανές. Τσίπρας. 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 Έλα, πες. Τσίπρας. Πρέπει να... Τι άκουσες, τίποτα περίεργο. Ωραία μουσική ακούω. Έλα, έλα, λέγε και κάτι. Μια τελευταία. Ουίσκι. Ουίσκι. Απέτηση τη κυρία Φωτεινή, ήταν να πω την αλήθεια. Δεν βρήκε όμω. Νικητή από όλα αυτά είναι ο Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρος. Και ο Άκης το πήγε καλά και οι δύο. Δεν βρήκε όμω. Μία λέξη, το Τζίπρα. Δηλαδή θα έρθει στο στούντιο στην αρχική εκπομπή. Τόσα σύμφωνα μέσα. Να αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ τα παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα τα ξαναπούμε και στην διάρκεια της χρονιάς. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλά να σας ευχαριστούμε και με την ομάδα και γενικώ στη ζωή σας. Και εσείς να συνεχίσετε το παραγωγικό έργο εδώ στο Art Channel και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ξέρετε ότι 8 παρατέταρτο την Κυριακή την ερχόμενη έχει τηλέφωνο και να με πείτε η ομάδα μες στο Μαντουλίδη. Ελπίζουμε να είναι ευχάριστο το τηλεφώνημα. Εννοείται. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά να επανέλθουμε. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με περισσότερα αθλητικά θέματα. Δεν πειράζει. Ωραία, να συνεχίσουμε πάμε λοιπόν, σε λίγο στα διαφημιστικά πριν μας. Πριν να περάσουμε στην τρίτη εθνική στο πρωτόκολλο, να πούμε 2-0 έγινε ο Ολυμπιακός, προηγείται της Λαμίας, στο 9 ο Μάριν του πρώτο γκολ, ενώ στο 37 ο Ασανιφάρ έκανε το 2-0. Να συνεχίσουμε λοιπόν τα θέματά μας, Φωτεινή, τρίτη εθνική ποδόσφαιρο. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε στις κάρτες μας τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής του πρώτου ομίλου της 12ης αγωνιστικής. ΑΕΤΟΣ Ορφανού, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 5-2. Απόλλων Παραλιμνίου, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 2-1. Άρη Σαββάτου, Καβάλα 1-1. Δόξα Προσκυνητών, Ορφέας Ξάνθης 1-2. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου, Ελπίδας Σκουτάριος 1-0. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΔΗ Δημοτήχου 1-0. Στην κορυφή παρέμεινε ο Απόλλων Παραλιμνίου μόνο στα φορά με 27 βαθμούς μετά την ήττα της Ελπίδας Σκουτάριος που ακολουθεί με 24. Καβάλα και Αετός Ορφανού πιο κάτω με 21. Νέος Χρυσούπολης 20. Άρης Σαββάτου 18. Ορφέας Ξάνθης 15. Ενώ στην επικίνδυνη ζώνη είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου με 14. Η ΑΕΔΗ Δημοτήχου 13. Η Δόξα Προσκυνητών με 11, ο Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής με 8, στη τελευταία θέση Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου με 6 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, ΑΕΔΗ Δημοτήχου Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής Νέος Χρυσούπολης, Καβάλα Απόλλων Παραλιμνίου, Ορφέας Ξάνθης Αετός Ορφανού, Ελπίδας Σκουτάριος Άρης Σαββάτου και Δόξα Προσκυνητών Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου. Να πάμε να δούμε τώρα πώς ιτήθηκε στο νησιακό γήπεδο της Επστράκης η Δόξα Προσκυνητών με 2-1 στο Ελφράκικο της 12ης αγωνιστικής από τον Ορφέα Ξάνθης. Ένα παιχνίδι προηγήθηκε η Δόξα Προσκυνητών, αλλά τελικά ιτήθηκε παρόλο που στα τελευταία λεπτά η φιλοξενούμενη έμεινε με 15. Να δούμε το σχετικό βίντεο.
Ήταν τη δόξη προσκυνητών στο νησιακό γήπεδο τη ΕΠ Στράκης πίσω από τον ραδιοφωνικό σταθμό με 2-1 από τον Ορφέα Ξάνθη στο Ελθράκικο σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε η ομάδα τη δόξη, αλλά δεν ευτύχησε τελικά να πάρει ούτε την ισοπαλία σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Τόσο που αφορά τη σωτηρία και για τις δύο ομάδες. Η φάση και τα γκολ του αγώνα στο 8 σέντρο Μόσχου πλασέ έδιωξε ο Ρούφος. Στο 10 φάουλ Βελί Μεμέτ, σούτ στη κίνηση Καραγιαννίδη μόλις out. Στο 16 κόρνερ Καραγκιόζ Ιωάννη. Κεφαλιά hit out. Στο 27 σέντρο του Ρωμανίδη δύσκολα έδιωξε κόρνερ ο Νικολίτσας. Στο 35 σέντρο του Βάσκου πλασέ του Χλιμύρ από κοντά και το 1-0 για τη δόξα προσκυνητών. Στο 37 σούτ του Καραγκιόζ Ιωάννη έδιωξε ο Νικολίτσας. Στο 38 σούτ του Πασχαλάκη με γροθιές έδιωξε ο Νικολίτσας. Στο 39 μετά από κόρνερ του Ρωμανίδη και κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι του Χιντ έγινε ισοφάρι στην Ορφέα Ξάνθη 1-1. Στο 45 σούτ του Πασχαλάκη σε κόρνο Νικολίτσα. Στο 56 φάουλ του Τρίχα πλασέ Βάσκου μπλόκαρο Ρούφο. Στο 63 σούτ του Χιντ από μακριά και το 1-2 για τον Ορφέα Ξάνθη. Στο 64 παλιά Βάσκου τέτα τέ του Τρίχα χλιαρό σούτ μπλόκαρο Ρούφο. Στο 74 πλασέ του Μίνογλου έσωσε ο Νικολίτσα. Στο 83 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για χέρι ο Μπουνταγκίδη. Διατίδευσε ο κ. Τζουμαλάκη από τι αίρε με βοηθού κ. Λάζαρη Μιναδάκη από την Καβάλα. Οι συνθέσεις για τις δύο ομάδες Νικολίτσας, Γελεσίδης, Μόσχος, Σιδηρόπουλος, Καραγιαννίδης, Τρίχας, Βελί Μεμέτ, Δραγανίδης, Χλιμύρης, Βάσκος, Φαρμάκης. Ενώ σε αλλαγές μπήκαν στο 84 ο Γαβρίλης, στο 71 ο Ζήνων, στο 75 ο Πατούλιας, στο 76 ο Γιαννακίδης. Για τον Ορφέα Ξάνθης, Ρούφος, Τζαμπάς, Χαλίλ, Πασχαλάκης, Μπουτακίδης, Μαλαδένης, Μαυρόπουλος, Καραγκιόζ, Βασίλης, Τρομανίδης, Χιντ, Καραγκιόζ, Ιωάννης και Μουμίνογλου. Σαν αλλαγές μπήκαν στο 54 ο Κατρανίτσας, στο 95 ο Μικίδης, στο 90 ο Ξαντινίδης και στο 93 ο Χατζίπαπας. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός διευθυντής ομάδας του Ορφέα Ξάνθης Παναγιώτης Καμαράκης και ο τεχνικός διευθυντής της δόξης προσκυνητών Γιάννης Πουρλιάγκας. Πολύ σημαντική νίκη, παιδιά. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, τηρούμε τις παραδόσεις. Και πέρυσι ήταν χάναμε ένα 0 και το γυρίσαμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν ένα καθοριστικό παιχνίδι για μας, για τη συνέχεια. Ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο όλο το πρωτάθλημα. Δεν μας έβγαινε κανένα αποτέλεσμα. Χάναμε ευκαιρίες σήμερα. Μας έκανε τα κέφια η μπάλα και βάλαμε δύο γκολ και πήραμε τους 3 βαθμούς. Είναι, όπως σας είπα, σημαντική και η βαθμή και για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι ήταν μια τονωτική ένεση για να συνεχίσουμε. Με ίδιους στόχους μια ομάδα και μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Το είχα πει και παλαιότερα ότι είναι καλή ομάδα. Δεν βοηθάει βέβαια το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος. Αδικεί και τις δύο ομάδες. Είναι δύσκολο για τα παιδιά. Κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να τραυματιστούν. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι κάτι που το συνηθίζουμε σαν ομάδα. Έχουμε πολύ καλή φυσική κατάσταση και το περιμέναμε. Προβλέψαμε ότι μετά, αν στο 60 είναι αυτό που θέλουμε εμείς, από εκεί και πέρα θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μας, γιατί στην φυσική κατάσταση πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Τι βλέπετε? Συνέχεια δύσκολη, παιδιά. Τώρα τα παιχνίδια είναι χωρίς γυρισμό. Όλα τα παιχνίδια θα είναι τελική. Πρέπει να κερδίσουμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Όλες οι ομάδες που είναι σε αυτό το γκρουπ είναι ίδιας δυναμικότητας και πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος. Δεν θέλω να πω ομάδες. Αυτές που είμαστε όλες μαζεμένες εκεί θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τη σωτηρία. Είναι μικρές οι διαφορές των ομάδων. Δεν βλέπεις τις τεράστιες διαφορές δηλαδή. Και οι ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία και αυτές ακόμα είναι ίδιο επίπεδο. Ναι, παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή με το Σκούταρι. Χάσαμε 10 ευκαιρίες και φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά και χάσαμε το παιχνίδι. Κρίμα για την προσπάθεια των παιδιών, γιατί πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλοί και σίγουρα δεν δικαιούμασταν να χάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι σύμφωνα με την εμφάνιση θα έπρεπε να κερδίσουμε κιόλας, όχι απλά να χάσουμε. Εγώ και ότι ισοπαλία. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να γίνει και το 2-0. Τελικά ισοφαριστήκατε και την αποστημένη φάση, γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο. Ενώ είχαμε κάποιες καλές φάσεις, είχαμε και τον γκολ. Από μια στημένη φάση, από μια δράνη, ισοφαριστήκαμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε και το δεύτερο γκολ του Ορφέα. Εμείς και στο δεύτερο είχαμε κλασικές ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα για την προσπάθεια των παιδιών, γιατί τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η ψυχολογία είναι πολύ πιο. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο, αλλά το θέμα ήταν να από τη στιγμή που προηγηθήκαμε, έπρεπε να το κρατήσουμε τουλάχιστον το ημίχρονο. Και μετά από εκεί πέρα θα λειτουργούσε το εις βάρος της αντίπαλης ομάδας του ο χρόνος. Γιατί εμείς είχαμε και στο δεύτερο κλασικές ευκαιρίες και μάλιστα από πολύ κοντινή απόσταση είχαμε περιπτώσεις που πλασάρανε πάνω στον τροφύλακα οι παίχτες μας και δεν βάλαμε γκολ και πριν τον γκολ του Ορφέα.
Γιάννη, τη συνέχεια πως τη βλέπεις, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με το Ξεροπόταμο που το κερδίσετε και εκτός έδρας, στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια τα τρία είναι εντός. Πώς βλέπεις? Όλα τα παιχνίδια είναι σχεδόν όλα τελική, ναι, και όλα κρίνονται, όπως βλέπετε, σε λεπτομέρειες. Και σήμερα και τα πιο πολλά παιχνίδια κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Θέλει και λίγο τύχη και εμπειρία και ψυχολογία. Σίγουρα έπρεπε να κερδίσουμε για να είμαστε καλύτερα και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Και πάμε να περάσουμε στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, που ήταν παρουσίασε παρά την καλή της εμφάνιση με 2-1 εκτός έδρας από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα Παραλιμνίου για τη 12η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Δεν τα κατάφερε η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, αφού έχασε το δυσκολότερο εκτός έδρας αγώνα από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου με σκορ 2-1, κάνοντας ωστόσο πολύ καλή εμφάνιση. Η ομάδα της Δόξας βρέθηκε στο ημίχρονο να είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ διαφορά, αφού παρά την καλή της παρουσία στο πρώτο ημίωρο πήγε στα αποδυτήρια δεχόμενη 2 τέρματα σε ένα δεκάλεπτο. Αρχικά ο Ναλμπάτης στο 34 και ο Μουτεσίδης στην εκπνοή του ημιχρόνου διαμόρφωσαν το 2-0 για τους Έρεους. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι παίκτες του Ζόρανη Στοίνοβε άρχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με τη συμπλήρωση μια ώρα παιχνιδιού και συγκεκριμένα στο 59 με τον Κούτρα. Η σερακή ομάδα με αυτή την επαγγελματική νίκη και συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα βρέθηκε να είναι μόνη πρώτη σε βαθμολογία 27 βαθμούς, ενώ αντίθετη ομάδα της Ροδός παρέμεινε στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς και 9 μακριά από την παραμονή. Οι συνθέσεις για τον Απόλλωνα Παραλιμνίου: Γουναρίδης, Λιάρας, Τσαούσης, 70 Πολυζωίδης, Μερισιώτης, Δέντσας, 30 Φίλου, Ρούμπο, 46 Κουτζαβασίλης, Μουτεσίδης, 78 Τσομαχασβίλη, Γαϊδαρτζής, Ναλπάντης, 46 Λαβιδάς και Τάντιτς. Για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, Συνοδεινός, Λεφής, Μίλλερ, Πλαστάρας, Χατζίπαπα, Μαυράκης, Γάιδας, Κούτρας, Κρασόνης, Ανιφαντάκης και Στοίνοβιτς. Επιστρέψαμε και μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα και αφού αποχαιρετήσαμε τους σημερινούς μας καλεσμένους, πάμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα μας νέα. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα της Α2 Αδρών του Βόλου, του Β' Ομίλου, του πρώτου υποομίλου της 11ης αγωνιστικής. Απόλλων Καλαμαριάς, Άθλος Ορεστιάδας 1-3. Άρης ΑΕ Κομωτινής 2-3. ΑΟ Ορεστιάδας, Γεια Αλεξανδρούπολης 3-0. Ελπίσα Μελοκήπων, ΑΟ Σερών 3-1. Το εξισωμένο το Φωτεινή ήταν ότι ο ΑΟΡΕΣ Τιάδας πέτυχε την πρώτη νίκη στο ευρετικό τέρμι, θα λέγαμε, από τις γυμναστικές εταιρείες της Αθηνικής. Στην κορυφή, ο Άθλος ΑΟΡΕΣ Τιάδας. Η άλλη ομάδα του Νομού Εύρου, ΑΟΡΕΣ Τιάδας, 27 βαθμοί, ακολουθούν Πίδα Μπελοκήπων 26, Απόλλων Καλαμαριάς και ΑΕΚ Κομωτινής 21, Άρης Θεσσαλονίκης 17, ΑΟ Σερών 9, γυμναστική εταιρεία Αλεξανδρούπολης 8, στη τελευταία θέση ο ΑΟΡΕΣ Τιάδας με 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Άθλος ΑΟΡΕΣ Τιάδας, Ελπίδα Μπελοκήπων, ΑΕΚ Κομωτινής, ΑΟ ΑΟΡΕΣ Τιάδας, γυμναστική εταιρεία Αλεξανδρούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς και Αθλητικός Όμιλος Σερών Άρης. Να περάσουμε να δούμε τώρα πώς πέτυχε μια δραματική νίκη, αφού προηγήθηκε 2 φορές στα σετ η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής στη Θεσσαλονίκη στο κλειστό της Μίκρας επί του Άρη. Τελικά επιβλήθηκε στο tie break με 3-2 σετ. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Η ΑΕΚ Κομωτινής το απόγευμα του Σαββάτου φιλοξενήθηκε από την ομάδα του Άρη στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη και πήρε μια δραματική νίκη στο tie break. Οι παίκτες ΑΕΚ Κομωτινής ήταν αυτοί που προηγήθηκαν 2 φορές παίρνοντας το πρώτο και το τρίτο σετ με το ίδιο σκορ 20-25, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση και τις 2 φορές. Έτσι, το Μάσο οδηγήθηκε στο tie break, όπου η ομάδα της Κομωτινής ήταν πιο ψύχρεμη και οργανωμένη και κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει την νίκη με 11-15 στο 5ο σετ, φτάνοντας στους 21 βαθμούς και αφήνοντας τους Θεσσαλονικίους στους 17 και να παλεύουν για την παραμονή τους μέσα στον play out. Από την ομάδα της Κομωτινής πολύ καλός ήταν ο Χριστουηλίας και ενώ τον Άρη που είχε στο πάγκο προπονήτη την Κατερίνα Ματσέλα. Αρχηγός ήταν ο Οριστιαδίτης Νίκος Καρλατίδης. Τα σετ του αγώνα 20-25, 25-21, 20-25, 25-23 και 11-15. Οι συνθέσεις για την ομάδα του Άρη: Σκαρλατίδης, Χασιαπέτης, Τσαλικιάν, Σταυρίδης, Βιλδιρίδης, Ατζιαράπης, Τσατσούλας, Μέλκας, Ατασιούρας και Μόσχας. Για την ΑΕΚ Κομωτινής, προπονητής Ηλίας Κρεούζης, Ανδρεάδης, Χριστάκος, Μπουφίδης, Χριστουηλίας, Στοιλούδης, Αρχοντούδης ως λίμπερο, Μεντιάζης, Δαλδαβερένης, Δελιγιαννίδης, Παπαγεωργίου και Παπαδάκος. Και συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Μπάσκετ του 4ου ομίλου του Βορρά της 12ης αγωνιστικής. Αστέρας Ίνδου, Κένταυρος Καλλικράτειας 78-56, Χάνθ ΓΑΣ Κομωτινή 72-70, Αόπολη Γύρου Ευκαρπία 84-79, Μακεδονικός Μεντ 90-86 στην Αλφα Παράταση και ο κανονικός αγώνας ήταν το σκορ 78-78. Ελευθερούπολη, Απόλλων Καλαμαριάς 94-71, ΑΕ Κομωτινής, Ορφέας Νέου Σκοπού 83-53, ΕΑ Σεβόσμου, Μαντουλίτης 77-63. Στην κορυφή συνεχίζει για να παραμένει η Ελευθερούπολη με 23 βαθμούς, ακολουθούν Μακεδονικός και Αόπολη Γύρου με 22, ΕΑ Σεβόσμου 20, ΓΑΣ Κομωτινή, ΜΕΤ και ΧΑΝΘ με 19, Απόλλων Καλαμαριάς 18,
Ευκαρπία 17, Μαντουλίδη, Σάικο Μωτίνη Αστέρα Σύνου 16, Κένταρο Καλλικράτεια 13, τελευταία θέση χωρίς νίκη Ορφέας Νέο Σκοπού με 12 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Κένταρο Καλλικράτεια Χάνθ, Γάσκο Μωτίνη Ασεβόσμου, Ευκαρπία Αστέρα Σύνου, Μέντα Όπολη Γύρου, Απόλλων Καλαμαριά Μακεδονικό Ορφέα Νέο Σκοπού Ελευθερούπολη και Μαντουλίδη Σάικο Μωτίνη. Με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί και ο πρώτο γύρο. Σημαντική νίκη της ΑΕΚ Μοντίου, όπως προαναφέραμε και με τους καλεσμένους μας, επί του ραγού Ορφέα Νέο Σκοπού με σκορ 83-53. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Σημαντική νίκη για την ΑΕΚ Μοντίου στο Χριστό Γυμναστήριο 83-53 μέχρι 38-30 επί του ραγού Ορφέα Νέο Σκοπού σε ένα παιχνίδι που η ομάδα της Κομωτινής ήταν νευρική και αγχωμένη στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, αφού δεν ξέφυγε στο σκορ. Τελικά στο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν άλλο και έτσι το παιχνίδι έληξε με 30 πόντους διαφορά, η μεγαλύτερη με τη λήξη του αγώνα με τρίποντο του Σπέντζου. Οι διαιτήτευσαν σε αυτό το παιχνίδι Ζαχαριάδης Λάλα τα δεκάλεπτα 14-10, 38-30 εμίχνο, 50-48 και 83-53 το τελικό αποτέλεσμα, σε ένα παιχνίδι όπου οι διακυμάσεις ήταν 4-0 στο 2, 6-1 στο 3, 22-10 στο 12, 28-23 στο 16-30, 42-37 στο 23, 42-42 στο 25, 46-46 στο 27 πήγαιναν μαζί δύο ομάδες μέχρι αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα αύξησαν σταδιακά τη διαφορά η ομάδα της ΑΕΚ Μοντίνης, 34 προηγήθηκε 63-48, 75-50 στο 37 και το τελικό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα 83-53. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Μοντίνης, Καραμαλής 4, Κεφωνίδης 7, Καραμπίνης 21, Βάκρινος 6, Μαγουλάς 4, Δάτσης 9, Κάσα συμμετοχή, Φωτακάκη συμμετοχή, Βαχαρίδης 11 με 2 τρίποτα, Σπέτζος 8 με 2 τρίποτα, Θεοδωρίδης 13, ενώ από την ομάδα του Ορφέα Νέο Σκοπού Αχτσή συμμετοχή, Καντζουρίδη συμμετοχή, Παρίσης 10 με 1 τρίποτα, Δρόσινος 9 με 2 τρίποτα, Χατζής 18 με 2 τρίποτα, Γεωργόπουλος Θεοδωρόπουλος συμμετοχή, Καρακάσης 3, Γάτος 13, Δρουμαλιά συμμετοχή και Χαβαλές συμμετοχή. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα προπονητής του Νέου Σκοπού Κώστας Σίσκος και ο προμήτης ΑΕΚ Μοντίνης Βασίλης Τοάκης. Αυτοί που είμαστε παλεύουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, στους αγώνες. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό σήμερα. Δυστυχώς οι αντοχές μας, επειδή δεν έχουμε μεγάλο ρόστερ, στηριζόμαστε σε 5 παιδιά και από εκεί και πέρα μετά είναι οι μικροί που παίξανε σχεδόν 8 λεπτά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, τι να πω. Ξέρουμε ότι όταν κουραζόμαστε, χάνουμε το μυαλό μας, δεν μπορούμε να παίξουμε. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Ήταν ένα καλό δείγμα μετά από πολύ καιρό ότι μπορούμε, όταν είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι σε ένα πλάνο, να κάνουμε κάτι καλό. Το καλό είναι ότι και τα παιδιά δεν φοβήθηκαν εκεί πέρα στην αρχή του παιχνιδιού που χάναμε 10 πόντους, που γυρίσαμε το παιχνίδι, το πήγαμε στην ισοπαλία. Συνεχίζουμε. Αυτά είναι μαθήματα για μας. Τα ωφέλη θα είναι αυτά τα μικρά παιδιά που έρχονται, ακολουθούν και παίζουν έστω και λίγο τώρα. Γιατί φανταστείτε ότι σήμερα είχαμε δύο παίκτες που ήταν 14 χρονών και παίξανε, πήραν παραστάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για αυτά τα παιδιά να παίξουν με ομάδα εκτός πόλης, με κορμιά πολύ δυνατά, πιο έμπειρα. Αυτά είναι που θα τους δώσουν περισσότερο την εμπειρία. Εμείς αυτό θέλουμε. Με τη βοήθεια των παιδιών που είναι λίγο μεγαλύτερα, να τα βοηθήσουμε μέσα στο παιχνίδι για να φανούν αργότερα και να μπορούν να πλαισιώσουν και το αντρικό όσο θα κάτσουν εδώ. Γιατί μην ξεχνάμε, όλα αυτά τα παιδιά θα περάσουν και φοιτητές και να τους βοηθήσουμε γενικά, να πάρουν εμπειρίες. Μακάρι να πάνε μπροστά. Νομίζω ότι ήμασταν αγχωμένοι, ήμασταν πιεσμένοι. Και θεωρώ ότι αυτό βγήκε στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, δεν δικαιολογεί την εικόνα που είχαμε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με όπλο την επιθετική μας άμυνα που είχαμε και την ενέργεια που βγάλαμε από αυτήν, μπορέσαμε και πήραμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Βέβαια, ήταν μια νίκη που έπρεπε να την κάνουμε. Και πλέον κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, χωρίς να ξέρω τι έχουμε, τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τι έχουν γίνει. Πρέπει να κοιτάξουμε ειδικά το παιχνίδι με τον Μαντουλίδη, που νομίζω ότι είναι κομβική σημασία για τη συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε τη νίκη και να μπορέσουμε να βγούμε από πάνω από το Μαντουλίδη και να έχουμε και το Μαντουλίδη στην έδρα μας. Αυτοί γίνονται έξω από το γήπεδο, στα νοσοκομεία, στα ιδρύματα, σε τέτοια καταστάσεις. Εμείς κάνουμε το χόμπι μας. Βέβαια, δεν μας βγήκε και πάλι ακόμη μια χρονιά, γιατί σίγουρα μέσα στη διαδικασία οικονομικά μόνο βάζουμε. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε. Δυστυχώς είχαμε απουσίες, είχαμε απώλειες, είχαμε θέματα και έχουμε θέματα και θα έχουμε θέματα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που είπαμε με τον Μουράτ ότι θα συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι δύσκολο. Τώρα, βέβαια, ό,τι και αν πω παραπάνω,
μπορεί να μπερδευτούν και τα λεγόμενα. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να περιγράψει κάθε κατάσταση, αλλά πολλές φορές γίνεται και πολύ φτωχή για να γίνει κατανόητη. Οπότε, εγώ θέλω να σταθώ στο αγωνιστικό κομμάτι. Ξέρουμε τις δυσκολίες, νομίζω ξέρετε όλοι τι γίνεται, αλλά πρέπει να μείνουμε. Ναι, με Μαντουλίδη εκτός έδρας είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουμε βάλει σαν στόχο ότι πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, νομίζω στηρίζεται στην ενέργειά της, στην πιεστική άμυνα, στο ότι προπονείται συνέχεια συνεχώς και με τελούς ρυθμούς. Νομίζω το είδατε κιόλας και στο παιχνίδι με το ΧΑΣ. Οπότε εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να μην τα χάσουμε στην πιεστική άμυνα και να μπορέσουμε να βάλουμε γρήγορα κάποιους πόντους στον ευνηδιασμό και κάποια πράγματα τα οποία θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε με το ΓΑΣ Κομωτινή. Σίτα στις λεπτομέρειες παρουσίασε με 72-70 από τη Χάντ στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Εθνικής Ανδρών του μπάσκετ. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ήταν του ΓΑΣ Κομωτινής στη Θεσσαλονίκη από τη Χάντ με 72-70, ημίχρονο 27-27 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, παρόλο προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, βρέθηκε πίσω στο 30 με 7 πόντους, πλησίασε στο 39 στους 4, ισοφάρισε το παιχνίδι, δέχτηκε και καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα, 72-70, είχε την τελευταία ευκαιρία με το Σιμάκι όπου επιχείρησε τρίποντο, αλλά στόχησε και έτσι ιτήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπως είπαμε 72-70. Διατίθεσε αυτό το παιχνίδι κύριε Καρακώστας Παζόλης, στα δεκάλεπτα 15, 19, 27, 27, ημίχρονο 50-43 και 72-70 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τη Χάντ Ζαφυρούδης προπονητής Παπαζούδης 6, Ακεψημαίδης 20 με 3 τρίποντα, Ελευθεριάδης συμμετοχής Γιάκας 3, Θωμαίδης 2, Γεωργάκης 17 με 1 τρίποντα, Πέτροβης 17 με 3 τρίποντα, Ζαμπάκης 7 με 2 τρίποντα, Κωστίκας και Μακούλη συμμετοχή. Για το ΓΑΣ Κομωτινή προπονητής Νοκλής Λεμονίδης, Σαββίδης 5 με 1 τρίποντα, Σκεμπή 4, Αθανασίου 2, Λεχούδης 9 με 1 τρίποντα, Χατζηδημητρίου 13, Σιμάκης 19, Παλάσκα συμμετοχή, Βελή 12 με 3 τρίποντα, Χαλίλ Καδίρ 6 και Μαρκογιάννη συμμετοχή. Και παραμένουμε στον ΓΑΣ Κομωτινής και πάμε σε ένα ενδιαφέρον βίντεο μπορούμε να πούμε. Τα 35 γενέθλιά του γιόρτασε ο Κίμωνος Λεχούδης στο λεωφορείο καθοδών για τη Θεσσαλονίκη. Χθες λοιπόν να πούμε ότι ο ΓΑΣ αντιμετώπιζε στις 4 το απόγευμα τη Χάνθ και οι συμπαίχτες του του κάναν έκπληξη μία τούρτα. Φυσικά του τραγούδησαν το καθιερωμένο τραγούδι και όλα αυτά καταγράφηκαν και ανέβηκαν σε ένα βίντεο στην σελίδα του ΓΑΣ μέσα στο Facebook. Κώστα, τι να το ευχηθούμε εμείς από εδώ? Με πάντα επιτυχίες. Βέβαια δεν ήταν ο μοιραίος παίκτης της θεσμικής ήττας του ΓΑΣ. Ήταν ο Σιμάκης, ο οποίος στόχισε τίποτα σε νεκρό χρόνο, μπορούσε να κλέψει την νίκη μέσα στη Θεσσαλονίκη του ΓΑΣ. Δεν τα κατάφερε. Να αφήσουμε τα δυσάρεστα, να πάμε στα δυσάρεστα, να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πάντα επιτυχίες. Και όλα καλά για την καινούργια χρονιά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κίμωνα για σένα. Πήραμε και τη Μέριλιν εδώ πέρα να σου τραγουδήσει αυτοπροσώπω το Happy Birthday. Πάμε να δούμε το βίντεο. To you, happy birthday to you. Χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε να ένας χοντρός. Ένας χοντρός ρε. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Να, πριν να περάσουμε στην Κασαμάθ και στις κάρτες, να πούμε ότι σήμερα έγινε η κλήρωση της προμηθευτικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Μεγάλο ντέρμπι έβγαλε η κληρωτήδα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όπου το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο τρίμερο 24-25 Ιανουαρίου, ενώ ρεβάνς θα γίνει το τρίμερο 6-8 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει λίγες μέρες μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής. Αναφορικά με τα υπόλοιπα ζευγάρια, το Πανιούνιος καιρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Λαμία με το πρώτο μάτς στη Νέα Σμύρνη, ενώ ΠΑΣ Γιάννενα θα βρει μπροστά του τη Λάρισα με πρώτο παιχνίδι στα Ιωάννα. Το άλλο βέβαια παιχνίδι, το οποίο είναι αμφίροπο, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στο πρώτο παιχνίδι τον Ατρόμητο. Αναλυτικά τα ζευγάρια ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Πανιούνιος Λαμία, Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννενα Λάρισα. Σε αυτό το σημείο να διακόψουμε για μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας με τα αποτελέσματα της Εκασαμάθου Ανατολικού Μήλου της 12ης αγωνιστικής. Αρίων Ξάνθης, Αστέρας Καβάλας 49-56. Ηρακλής Καβάλας, Δημοκρίτιος 49-69. Φιλία Ορεστιάδας, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 58-48. Λεύκη Ποσξάνθη, ΕΑΣ Κομωτινής 82-47. Αγία Βαρβάρα Καβάλας, Θεία Ελαφερών 67-52. ΑΟ Καβάλας, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 65-61. Ρεπό, ο Εύρος Σουφλίου. Στην κορυφή παραμένει ο Λεύκη Ποσξάνθης με 21 βαθμούς, ακολουθεί Δημοκρίτιο και Αστέρας Καβάλας με 19, ΕΑΣ Κομωτινής 18. Αρίων Ξάνθης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Φιλία Ορεστιάδας 17. Αγία Βαρβάρα Καβάλας και Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 16. ΑΟ Καβάλας 15. Θεία Ελευθερών 14, Ηρακλής Καβάλας 12, στην τελευταία θέση ο Εύρος Σουφλίου με 9 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Καβάλας Εύρος Σουφλίου, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, Αγία Βαρβάρα Καβάλας, Θεία Ελευθερών Λεύκη Ποσξάνθης, ΕΑΣ Κομωτινής Φιλία Ορεστιάδας, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ηρακλής Καβάλας και Δημοκρίτιο Αρίων Ξάνθης, ρεπό έχει ο Αθλητικός Όμος Καβάλας. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα της Αμστράκης της Α κατηγορίας της 12ης αγωνιστικής. Μεσούνι Ορφέας Τρίμης 2-0. ΠΑΟΚ Κομωτινής Ελπίδα Σαπών 3-1. Κομψάτος Πολυάνθου ΠΑΟΚ Κοσμίου 0-3. Δόξα Σώστη Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 0-1. Ορφέας Ξυλαγανής Αναγέννηση Παγουρίων 1-0. Δόξα Γρατινή Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων 0-1. Ανακατατάξει στην κορυφή μετά την ήττα της Δόξας Αρτινής από τους Αγίους Θεοδόρους. Στην κορυφή ο ΠΑΟΚ Κοσμίου πέρασε με 29 βαθμούς. Ακολουθεί η Δόξα Αρτινής με 28. Μέγας Αλεξανδρουσιάσμου πιο κάτω 26. Ελπίδα Σαπών 25. Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων 24. Δόξα Σώστη και Ορφέας Ξυλαγανής 14. ΠΑΟΚ Κομωτινής 12. Ορφέας Τρίμης 9. Αναγέννηση Παγωρίων 8. Τελευταίες θέσεις Μεσούνι Κομψάτος Πολυάνθου με 6 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική. Ορφέας Τρίμης Ελπίδα Σαπών. ΠΑΟΚ Κοσμίου Μεσούνι. Μέγας Αλεξανδρουσιάσμου ΠΑΟΚ Κομωτινής. Αναγέννηση Παγωρίων Κομψάντος Πολυάνθου, Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων Δόξα Σώστη και Ορφέας Ξυλαγανής Δόξα Γρατίνης. Τελευταία κάρτα για σήμερα, τα αποτελέσματα της Επστράκησης Β' κατηγορίας της 12ης αγωνιστικής. ΑΟ Φαναρίου, ΠΑΕ Ποντίον 3-0, Άνεφ Αγώνα. Αγιοχώρη Μίστακας 2-2. Ηρακλής Σαπών, Βιστονίδα Κοπτερού 2-5. Φιλία Κομωτινής, Ένωση Ασωμάτων 2-1. Πόντος Κομωτινής, ΑΠΣ Πανθρακικός 0-6. Ελπίδες Κομωτινής, ΑΕ Κομωτινής 0-6. Ατσάλα Ερχοντικών, Νέα Δόξα Υφαντών 0-0. Ρεπό, ο Ετός Μίσχου. Στην κορυφή, χέρι-χέρι μαζί, Πιστονίδα Κοπτερού και Άψη Παθρακικός με 29 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ηρακλής από 21, πιο κάτω Αθλητικός Μίσχου, ΑΟ Φαναρίου 19. Ένωση Ασωμάτων και Νέα Δόξα Υφαντών 17. Φιλία Κομωτινής 16. Αγιοχώρη, Ατσάλι Αρχοντικών, Μίστακας 15. ΑΕ Κομωτινής 12. Πόντος Κομωτινής 2. Μείον 6 Ελπίδες Κομωτινής. Όσο γνωστόν, η ΠΑΕ Ποντίον μετά τις εφές που απορρίφθηκαν έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική. Βιστονίδα Κοπτερού, ΑΟ Φαναρίου, Ένωση Ασωμάτων Ηρακλής Σαπών, ΑΠΣ Πανθρακικός Αετός Μίσχου, ΑΕ Κομωτινής, Φιλία Κομωτινής, Νέα Δόξα Υφαντών Πόντος Κομωτινής και Ατσάλι Αρχοντικών Ελπίδες Κομωτινής. Ρεπό έχει η ομάδα του Αγιοχώριου. Και τώρα πάμε να κλείσουμε με δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα αλλά και βιντεάκια. Έτσι, χαρούμενα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα βίντεο για να πάρετε ιδέες όσοι θέλετε να κάνετε πρόταση στην αγαπημένη σας. Πρόταση γάμου εννοούμε φυσικά. Και για όσους έχετε παντρευτεί και δεν έχετε κάνει ακόμη πρόταση γάμου στη γυναίκα σας, καλό είναι να πάρετε μια ιδέα σε μια επέτειο. Κώστα και για σένα ακόμη, όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα. Λοιπόν. Μία ξεχωριστή στιγμή λοιπόν διαδραματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο γήπεδο της Πέρνης αφού ο ξανθιώτης ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη της καρδιάς του με μάρτυρες όλη την ομάδα του Κεραυνού. Συγκεκριμένα, όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο που θα ακολουθήσει παρακάτω και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν το παιχνίδι του Κεραυνού Πέρνης με τον Ορφέα Ελευθερούπολη στο μεσημέρι του Σαββάτου, έκανε πράξη μία πάρα πολύ πρωτότυπη ιδέα αφού με μάρτυρες όλους τους συμπαίκτες του στην ομάδα έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα της καρδιάς του που παρακολουθούσε φυσικά το αγώνα. Την αγώνα από τις εξέδρες. Μάλιστα, όλοι οι παίκτες του Κεραυνού, ανάμεσα στους οποίους φυσικά και ο Άλι Μπαρή, που τη χάνει από τον αρχηγό της ομάδας, αλλά και ο έτερος ξανθιώτης συναποκτηθέντας Γιώργος Κρίζης, κρατούσαν από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, το οποίο και με τη σειρά έδωσαν πρώτη στην Νικολέτα. Στη συνέχεια, πήρε σειρά ο αρχηγός της ομάδας, που αφού της έδωσε το δικό του τριαντάφυλλο, έβγαλε τη φανέλα της ομάδας του για να της κάνει την πρόταση γάμου μέσω ενός t-shirt που έγραφε. Θα με παντρευτείς και τη ζήτησε με ένα μαρκαδόρο να κάνει την επιλογή της πάνω σε αυτό. Να πούμε, οι επιλογές ήταν ναι και όχι. Ναι και η κοπέλα όχι, έπρεπε ακριβώς. Να βάλει τον ναι. Μαντέψτε τι σημείωσε. Ας δούμε το παρακάτω. Ha 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 ha!
Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο βίντεο και να το προλογίσουμε έτσι λίγο πριν σας το μεταδώσουμε. Κώστα, πώς θα σου φαινόταν να έβλεπες 10-20 άντρες, 2 μέτρα μέχρι εκεί, να φορούσαν τα φρουφρού, τις ωραίες τις στολές, τις μπαλαρίνες, έτσι, έτσι, να φορούσαν και αυτά τα ωραία εδώ πέρα, τις κορδελίτσες με τα φρουφρού και στο κεφάλι και να χόρευαν τη λίμνη των Κύκνων. Μαζί με τις κόρες τους. Χωρίς τις κόρες τους. Ήταν οι μπαμπάδες λοιπόν. Στο εξωτερικό συμβαίνουν μόνο αυτά, φυσικά, όχι στην Ελλάδα. Είπαν να δοκιμάσουν τις χορευτικές ικανότητες στο μπαλέτο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στο σημείο αυτό, ένα τέταρτο περίπου πριν τις 9 και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis, έφτασε στο τέλος άλλη μια ζωντανή αθλητική εκπομπή 90 συν. Ανανεώνουμε ως γνωστό το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Την επανάληψη της σημερινής εκπομπής μπορείτε να την παρακολουθήσετε αύριο Τρίτη στις 7.30 ακριβώς μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανεβεί και στο Facebook του καναλιού μας, Art Channel TV Ροδόπη, αλλά και στο YouTube του καναλιού μας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Τα ξαναλέμε την επόμενη Δευτέρα με περισσότερα αθλητικά νέα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.